Τραγικό ο απολογισμό των θυμάτων του ναυαγίου έξω από του παξού που μέχρι τώρα φτάνουν του 12 νεκρού, 10 άνδρε και 2 γυναίκε. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Ιωαννίνων έχουν μεταφερθεί από το Σάββατο το βράδυ τα θύματα τη τραγωδία και έχουν ξεκινήσει και ακολουθούν οι νόμιμε διαδικασίε που αφορούν την ταυτοποίηση των θυμάτων. Όπω ανέφερε μεταξύ άλλων ο διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Βασίλη το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είχε κινηθεί από την πρώτη στιγμή τη αναγγελία του Ναυαγίου και τέθηκαν όλε οι υπηρεσίε του σε ετοιμότητα. Τελικώ, αποφασίστηκε να παραμείνουν στο νοσοκομείο τη Πρέβεζα οι διασωθέντε και να μεταφερθούν ισορροί στο Πανεπιστημιακό. Ότι το νοσοκομείο βρισκόταν σε ετοιμότητα από τη στιγμή που έγινε γνωστό μέσα από τα μέσα ενημέρωση στο τραγικό περιστατικό. Ήδη και με πρωτοβουλίες του αναπληρωτή ρηγητή. είχε τεθεί σε ετοιμότητα όλο ο μηχανισμό, όλε οι υπηρεσίε οι οποίε. Ε, ήταν πιθανό να εμπλακούν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Έτσι είχαν προετοιμαστεί οι κλινικές οι οποίες ενδεχομένως θα μπορούσαν να δεχθούν ε, περιστατικά. Ε, είχαν ειδοποιηθεί όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες και ήταν στην πλειοψηφία τους παράγοντες στο, στο νοσοκομείο. Και βέβαια στη συνέχεια με την επικοινωνία με την ΕΚΤΗΠΕ και με ε, το ΕΚΕΠΗ, Κατα... Ε, συντονίστηκε η όλη προσπάθεια. Αργά το απόγευμα, βέβαια, της ίδιας μέρας, ειδοποιηθήκαμε να κατεβάσουμε το επίπεδο ετοιμότητας ε, καθώς τα περιστατικά των περισυλλεγέντων διστυ... ε, ατόμων ε, αντιμετωπίστηκαν στο νοσοκομείο της ε, Πρέβεζας. Στο νοσοκομείο μας ε, ε, έφτασαν τα περι... ε, δυστυχώς τον, τα περιστατικά των ανθρώπων οι οποίοι ε, περισσυλλέγησαν ε, νεκροί ε, προκειμένου να επιληφθεί η ιατροδικαστική υπηρεσία του νοσοκομείου για την η οποία ήταν σε σχετική ετοιμότητα. Ήδη σήμερα έχουμε στην ιατροδικαστική υπηρεσία 12 ε, ε, περιπτώσεις δυστυχώς πρόκειται για πολύ νέα άτομα της, της ηλικία 25 με 30 ετών και είναι κρίμα αυτό ε, να αντιμετωπίζει κανείς τέτοιου είδου περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι αναζητούν μια καλύτερη τύχη φεύγοντας από ε, περιοχές όπου μένεται ο πόλεμος έτσι και να έρχονται να πνίγονται ε, δίπλα μας ε, χωρίς να μπορεί κανείς να τους προσφέρει ε, βοήθεια. Η, η, εξέλιξη της ε, υπόθεσης αυτής βρίσκεται στο στάδιο της ταυτοποίηση ε, ε, ταυτοποίησης των θυμάτων ε, και στη συνέχεια πιστεύουμε πολύ σύντομα από αύριο το πολύ θα έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία για τις ταυτοποίησης και της ταυτοποίηση και της ιατροδικαστικής εκτίμησης.